Λοιπόν, είχαμε μια συνάντηση σήμερα με την Επίτροπη Περιβάλλοντος και των Γραφείων της, στην παρουσία του Πρόεδρου του Κόμματος, στην οποία έγινε μια πολύ επικοδομητική ανασκόπηση κάποιων προτεραιοτήτων και κάποιων θεμάτων τα οποία, για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει ενδεχόμενα και περισσότερο συντονισμό. Ένα από τα σημαντικά θέματα τα οποία απασχόλησαν τη συγκεκριμένη σύσκεψη είναι η λατόμευση του πενταδαχτύλου, η παράνομη λατόμευση του πενταδαχτύλου από τις κατοχικές αρχές. Έχουμε ενημερώσει το Γραφείο της Επιτρόπου για τις ενέργειες που ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει προβεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα αρμόδια σώματα μέσω των Ευρωβουλευτών μας. Και έχουμε καταλήξει στο γεγονός ότι απαιτείται συντονισμός για το συγκεκριμένο θέμα. Ένα συντονισμό τον οποίο θα αναλάβει το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, ακριβώς για να γίνουμε αποτελεσματικοί. Ανησυχία μας είναι αφενός μεν το γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντικότατη καταστροφή τόσο του οικοσυστήματος όσο και της ίδιας της φυσιογνωμίας του πενταδαχτύλου. Και κατά δεύτερον, έχουμε εγείρει το θέμα ότι υπάρχει χρηματοδότηση για τη συγκεκριμένη περιοχή Natura, στην οποία εμπίπτει ο πενταδάχτυλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει ανάλογη χρηματοδότηση, απαιτείται και η λήψη μέτρων όπως και η απόδοση ευθυνών για όσα τεχταίνονται σήμερα στον πενταδάχτυλο. Αφετέρου, συζητήσαμε το θέμα της πράσινης ανάπτυξης και της διαχείρισης των αποβλήτων, ένα τεράστιο θέμα το οποίο απασχολεί την δημοκρατία. Είναι παραδεκτό ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο στην εφαρμογή και υιοθέτηση των προνοιών της συγκεκριμένης νομοθεσίας, όμως έχει υπάρξει διαπίστωση ότι επιβάλλεται να αρθούν τα μονοπόλια στη συγκεκριμένη διαχείριση, ούτως ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, στις καλύτερες όμως τιμές και τη λιγότερη δυνατή επιβάρηση στους πολίτες αυτού του τόπου, εν μέσω μάλιστα της πολύ μεγάλης ύφεσης την οποία αντιμετωπίζουν. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα διαβήματα τα οποία έχει κάνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός μέσω των ευρωβουλευτών του για το θέμα της παράνομης και ανεξέλεκτης λατόμησης του πενταδαχτύλου. Είναι αποδεκτό από όλους ότι χρειάζεται ένας εθνικός συντονισμός για όλες τις δράσεις για να έχουμε έναν αποτέλεσμα και να αποτραπεί η περαιτέρω καταστροφή. Θα συνεχίσουμε συντονισμένα από το γραφείο το δικό μου και ευελπιστούμε ότι αυτή η προσπάθεια, στην οποία έχουν ενώσει τη φωνή τους τα υπόλοιπα κόμματα, φορείς και οργανώσεις, η Βουλή, οι ευρωβουλευτές μας και πάρα πολλοί πολίτες, γιατί είναι σημαντική η δράση της κοινωνίας των πολιτών, θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη, ναι, πρώτο στην ατζέντα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι η διαχείριση των αποβλήτων και στο δικό μας τόπο. Τα οικιακά απόβλητα αποτελούν περιουσία του πολίτη, αφού αποτελούν περιουσία των τοπικών αρχών. Δεν είναι άχρηστα, δεν είναι σκουπίδια, είναι φυσικοί πόροι, άρα έχουν αξία αν είναι χρήματα και ως τέτοια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε προς όφελος πάντα του πολίτη. Θέσεις εργασίας, κατά την άποψή μας, μπορούν να δημιουργηθούν και μέσα στις περιοχές προστασίας της φύσης, τις λεγόμενες Natura 2000, μέσα από τα διαχειριστικά σχέδια και τις δράσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που επήγει για τον τόπο μας, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αγωνία στους ιδιοκτήτες αυτών των περιουσιών για το τι μπορούν να κάνουν στην περιοχή τους και ποια είναι τα κίνητρα. Και βέβαια ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος είναι πάντα ανοιχτός για εναλλακτικές χρήσεις και για νέες θέσεις εργασίας. Ποιες είναι οι ενέργειες που προτείνεται η Κύπρος συλλογικά να λάβει για το θέμα του πενταδαχτύλου? Δηλαδή, η κυβερνητική απόφαση έχει να κάνει με το χρηματοδότηση των κατεχομένων ή ακριβώς μπορούμε να κάνουμε? Είναι πολυεπίπεδες οι δράσεις που άρχισαν να γίνονται και πρέπει να συνεχίσουν. Είναι δράσεις σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, από την πλευρά της κυβέρνησης με διαβήματα και από την πλευρά των κομμάτων. Είναι η δουλειά την οποία έχει αναλάβει να κάνει η Βουλή, πάλι στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας. Είναι μία δουλειά την οποία έχουν αναλάβει επιστήμονες, που έχει να κάνει με την παρουσίαση της οικολογικής καταστροφής σε επιστημονικό επίπεδο όσον αφορά τα είδη, τους οικοτόπους, τη χλωρίδα και την πανίδα, γιατί πάρα πολλά από αυτά τα είδη τα συναντάμε παγκόσμια μόνο στον πενταδάχτυλο. Άρα έχουν μια παγκόσμια αξία και μπορούν να παρουσιάζονται σε όλα τα επιστημονικά
φορά. Και βέβαια υπάρχει η προσπάθεια από την κοινωνία των πολιτών. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει από το γραφείο μου μία τυποποιημένη επιστολή, την οποία μπορεί να στέρνει στον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καλύτερα να είναι οργανωμένες οι ομάδες, δηλαδή να είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, να είναι οι δήμοι, οι κατεχόμενοι δήμοι κλπ. Γιατί ακριβώς αυτή η προσπάθεια για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να είναι πολύ δυναμική, να είναι πολυεπίπεδη και να γίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν μου επιτρέπετε, στο συγκεκριμένο θέμα θα ήθελα να προσθέσω ότι για μας είναι καταλυτικής σημασίας η απάντηση που αναμένεται να δοθεί εντός των προσεχών ημερών. Εκπνέει η προθεσμία στην οποία έχουμε υποβάλει τη συγκεκριμένη επερώτηση από τις 10 Δεκεμβρίου που υποβλήθη μέσω των Ευρωβουλευτών μας προς την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Θα είναι καταλυτικής σημασίας η απάντηση, γιατί έχει να κάνει και με το θέμα της περιβαλλοντικής επίπτωσης αλλά και το θέμα της χρηματοδότησης. Άρα, θα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα συγκεκριμένα μας ερωτήματα, ποιες θα είναι οι απαντήσεις και ανάλογα θα αξιολογηθούν για τα επόμενα βήματα.